ενημερωθούμε. Μάρια, καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η διαδικασία. Όπως είπες και εσύ, το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα κατά τη απόφαση του Κακουργιωτικού για την αθώση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών Μάρκου Τιανού. Ενώ να αναφέρουμε ότι πριν λίγο ανακοίνωσε απόφαση πλειοψηφία για αθώση και του πρώην διευθυντή της περιοριστικής υπηρεσίας Ανδρέα Νικολάου, αποφάση η οποία, να πούμε, ότι έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συγγενείς του κυρίου Νικολάου, οι οποίοι βρίσκονταν στην αίθουσα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή διαβάζεται η απόφαση για τον πρώην αναπληρωτή διευθυντή της πυροσβεστικής, τον κύριο Χαραλάμπους. Καμία απόφαση η οποία λήφθηκε, να σημειώσουμε, δεν ήταν ομόφωνη. Και τέλος να πούμε ότι από την σύσταση του δικαστηρίου απουσιάζει το 13ος δικαστής, ο κύριος Στέφκρος Οικονόμου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ήταν ο πρόεδρος του Κακουργιωτικού, το οποίο είχε αναλάβει την εξήκαυση της υπόθεσης στην Λάρνακα.